Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, παρουσία τοπικών αρχών, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. 82 χρόνια μετά το όχι των Ελλήνων, νέοι και νέες τίμησαν τη λαχτάρα ενός ολόκληρου λαού για ελευθερία που διαπνέει έκτοτε όλες τις επόμενες γενιές. Τιμούμε με σεβασμό και ταπεινότητα τη μνήμη των ηρώων προγόνων μας που αγωνίστηκαν, πολέμησαν, θυσιάστηκαν, έμειναν όμως πιστοί στις αξίες της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας. Γιορτάζουμε όμως και την ομοθυμία του ελληνικού λαού να αντισταθεί σε ό,τι ολοκληρωτικό τότε χτυπούσε την πόρτα της χώρας, να υπερασπιστεί την ελευθερία του και τις αξίες μας. Τόσες δεκαετίες μετά, η ελευθερία, οι αξίες και τα ιδανικά όσων πάλεψαν για να είναι η χώρα ελεύθερη, παραμένουν ζωντανά και λειτουργούν σαν παράδειγμα, τόνισαν εκπρόσωποι φορέων και διευθυντές εκπαίδευσης, που στάθηκαν στο πλευρό των μαθητών, τιμώντας τους ήρωες του όχι. Δείχνουμε στα παιδιά μας τις θυσίες που έκαναν οι πρόγονοί τους για να είναι σήμερα η πατρίδα μας ελεύθερη. Για τους ανθρώπους που έπεσαν υπερασπίζοντας την πατρίδα και την ελευθερία, για να μπορούμε εμείς σήμερα να ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα και να απολαμβάνουμε τα αγαθά της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν αύριο με την παρέλαση στις 12 το μεσημέρι στο Ηράκλειο και μετά την επίσημη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά. Οι μέρες σαν τη σημερινή έρχονται να διαμορφώσουν, να υπενθυμίσουν, να τονίσουν τη συλλογική μνήμη και να βοηθήσουν στη διαμόρφωση της συλλογικής συνείδησης στους αυριανούς πολίτες της Ελλάδος.